Μετά το πρώτο κρούσμα στα Χανιά, δύο ακόμη κρούσματα της παραλλαγής όμικρον καταγράφονται στην Κρήτη. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στη Σιτία και σχετίζονται με άτομα τα οποία είχαν ιστορικό ταξίδιο στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Γίνεται η χνηλάτιση, έχει ξεκινήσει όλη η επιχειρησιακή διαχείριση από τις προηγούμενες μέρες. Πρόκειται για δύο συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ιστορικό ταξιδίου, ταυτοποιήθηκαν θετικοί και όπως έχουμε επίσης στενή συνεργασία και με τον καθηγητή, τον κύριο Σουρβίνο και το Υιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τον πρόεδρο, τον κύριο Ζαούτη, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορη ανίχνευση των μεταλλάξεων. Έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός μας, είναι ενήμερη όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Όπως τόνισε η κυρία Μπορμπουδάκη, το περιβάλλον και των δύο ιχνηλατείται και είναι σε πλήρη ανάπτυξη το υγειονομικό πρωτόκολλο. Τα δύο κρούσματα δεν νοσηλεύονται, κάνουν κατοίκο καραντίνα και δείχνουν να έχουν ήπια συμπτώματα. Έλαβαν την ιατρονοσηλευτική φροντίδα που χρειάστηκαν τις πρώτες ημέρες. Είναι με ήπια συμπτωματολογία. Πρέπει βέβαια να περάσουν ημέρες όπου θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση του ιού. Ευχή όλων μας είναι η υγεία τους, η έκβαση δηλαδή της πορείας υγείας τους να είναι καλή και εμείς θα είμαστε δίπλα τους τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστούν προκειμένου να ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί. Ότι όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση, τόνισε η κυρία Μπορμπουδάκη, η οποία πάντως στάθηκε στην αύξηση των νοσηλιών στην Κρήτη το τελευταίο 48ωρο. Οι νοσηλίες σε επίπεδο νησιού έφτασαν τις 129, εκ των οποίων 28 νοσηλεύονται στις ΜΕΘ και 23 από αυτούς διασωληνωμένοι. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες μέρες. Δεν θα πρέπει να δούμε μια πολύ μεγάλη αύξηση αυτού του αριθμού των νοσηλιών τα επόμενα 24ωρα. Γιατί πραγματικά θα ξεκινήσει μια σημαντική πίεση στα νοσοκομεία της Κρήτης. Είναι κάτι το οποίο καταφέραμε μέχρι στιγμής να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε επιδημιολογική πίεση. Την ίδια ώρα στη Μεγάλη Βρετανία καταγράφηκε ο πρώτος νεκρός παγκοσμίως από τη μετάλλαξη όμικρον του κορονοϊού. Με τον Πρωθυπουργό της χώρας να έχει προειδοποιήσει για παλαιοϊκό κύμα της όμικρον. Η αγωνία ωστόσο παγκόσμια επικεντρώνεται στο ότι υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την παραλλαγή, οι μεταλλάξεις της οποίας μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και περισσότερα κρούσματα κορονοϊού, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες. Πάντως, το πρώτο κρούσμα της όμικρον στην Κρήτη ολοκλήρωσε τον κύκλο της καραντίνας, χωρίς να εμπνέεται ανησυχία για την υγεία του ασθενή που ερχόταν στην Κρήτη από την Νότια Αφρική και ήταν ο ασθενής 0 για τη χώρα μας.